συνέχεια το μάθημά μας, έψιλον κεφάλαιο, πέμπτο κεφάλαιο από το βιβλίο του Αμός. Βιβλίο Αμός, έψιλον κεφάλαιο, πέμπτο κεφάλαιο, σελίδα 813. Ακούσατε τον λόγον τούτον, των θρήνων των οποίων εγώ αναλαμβάνω εναντίον σας, οίκος Ισραήλ. Έπεσε, δεν θέλει σηκωθεί πλέον η Παρθένος του Ισραήλ. Είναι ερημένη επί της γης αυτής, δεν υπάρχει ο ανιστόν αυτήν. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Οι πόλεις εξής εξήρχοντο χίλιοι, θέλει μείνει με 100. Και εξής εξήρχοντο 100, θέλει μείνει με 10, εν το οίκο Ισραήλ. Διότι ούτω λέγει Κύριος προς τον οίκον Ισραήλ. Εξητήσατε με και θέλετε ζήσει. Και μη εξητείτε την Βεθήλ, και μην εισέρχεστε εις Γάλγαλα, και μη διαβαίνετε εις Βυρσαβέ. Διότι τα Γάλγαλα θέλουν συνυπάγει εξάπαντος εις εχμαλωσία, και η Βεθήλ θέλει καταντήσει εις το μηδέν. Εξητήσατε τον Κύριον και θέλετε ζήσει. Μήπως εφορμήσει ο Σπύρ επί των οίκων του Ιωσήφ και καταφάγει αυτόν, και δεν υπάρχει ως βαίνον τη Βεθήλ. Σύσι μεταστρέφοντες την κρίσιν εις αψύνθιον και απορρίπτοντες κατά γης την δικαιοσύνην, εξητήσατε τον ποιούντα την πλειάδα και τον ορίωνα και μετατρέποντα τη σκιά του θανάτου εις αυγήν και σκοτίζοντα την ημέρα εις νύχτα, τον προσκαλούντα τα έδατα της θαλάσσης και κχαίοντα αυτά επί το πρόσωπον της γης. Κύριος είναι το όνομα αυτού, τον εγείροντα αφανισμόν κατά του ισχυρού και επάγοντα αφανισμόν εις τα οχυρώματα. Μισούσι τον ελέγχοντα εν τη πύλη και ευδελίτονται τον λαλούντα εν ευθύτητη, όθεν επειδή καταθλίβεται των πτωχών και λαμβάνεται από αυτού φόρον σύτου, αν και οικοδομήσατε οίκους λαξευτούς, δεν θέλετε όμως κατοικήσει εν αυτής. Αν και εφυτεύσατε αμπελώνας επιθυμητούς, δεν θέλετε όμως ποιη των ίνων αυτών. Διότι γνωρίζω τα σπολά σας ευεία σας και τα ισχυρά αμαρτία σας, ή την καταθλίβετε των δίκαιων, δωροδοκίστε και καταδυναστεύετε τους πτωχούς εν τη πύλη. Δια τούτο ο συνετός θέλει σιωπά εν το καιρό εκείνο, διότι είναι καιρός κακός. Εξητήσατε το καλόν και όχι το κακόν για να ζήσετε, και ούτω Κύριος ο Θεός των δυνάμεων θελήστε με θυμόν, καθώς είπετε. Μισείτε το κακόν και αγαπάτε το καλόν και αποκαταστήσατε την κρίση εν τη πύλη. Ίσως Κύριος ο Θεός των δυνάμεων ελεήσει το υπόλοιπον του Ιωσήφ. Δια τούτο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων λέγει ούτως, ο οδυρμός εν πάσες τες πλατείες και εν πάσες τες οδείς θέλουσι λέγει, ουέ, ουέ, και θέλουσι κράζει των γεωργών εις πένθος και των σεπιτιδίους θρηνοδούς εις οδυρμών, και εν πάσες τες αμπέλες οδυρμός, και θέλει και θέλω περάσει, διότι θέλω περάσει διαμέσως σου λέει Κύριος. Ουέ εις τους επιθυμούντας την ημέρα του Κυρίου, προς τι θέλει αυτή, είστε αυτή δια σας. Η μέρα του Κυρίου είναι σκότος και ουχή φως. Είναι ως εάν έφευγεν άνθρωπος απέμπροσθεν λέοντος και άρκτος απήντα αυτόν. Ή ως αν εισήρχε το εισήκον και επιστηρίξατα την χείραν αυτού στον τοίχο εδάγκον αυτόν όφης. Δεν θέλει είστε σκότος εν τη ημέρα του Κυρίου και ουχή φως. Μάλιστα ζώφος και φέγκος μη έχουσα. Εμίσησα και απεστράφητα σε ορτά σας. Και δεν θέλω ως φρανθεί εν τες πανηγύρες ημών. Εάν μη προσφέρετε τα ολοκαυτώματα και τα στησία σας, δεν θέλω δεχθεί αυτάς. Και δεν θέλω επιβλέψει στα σιρηνικά στησία των συντευτών σας. Αφαίρεσον επ' εμού τον ήχον των οδών σου και το άσμα των οργάνων σου δεν θέλω ακούσει. Αλλά η κρίση ας καταραίει ως είδωρ και η δικαιοσύνη ως αένα, ως χύμαρος. Μήποτε θυσίας και προσφοράς προσεφέρατε εις εμέ, οίκος Ισραήλ, 40 έτη εν τη ερήμο. Μάλιστα ανελάβετε τη σκηνή του Μολόχ σας και των Χιούν, των Αστέραν του Θεού σας, τα είδωλα ημών τα οποία εκάμνετε σε αυτούς. Δια τούτο θέλω σας μετικήσει επέκεινα της Δαμασκού, λέγει Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων είναι το όνομα αυτού. Αμήν. Αυτή είναι η απόφαση του Θεού. Και δεν κάνει τίποτα ο Θεός αν δεν το φανερώσει, λέει η Γραφή, δεν το αποκαλύψει στους δούλους του τους προφήτες. Και αυτό είναι η συνήθεια του Θεού. Αλλά και τους αποστείλει για να το φανερώσουν και στους άλλους. Και αυτό το κάνει ο Θεός μέσα στην προσπάθεια της αγάπης του. Μήπως ο άνθρωπος ακούσει το λόγο του Θεού, μετανοήσει, επιστρέψει προς το Θεό και σωθεί.
Η απόφαση όμως του Θεού είναι συγκεκριμένη τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή για το λαό Ισραήλ, έτσι όπως τους βλέπει ο Θεός. Πάντοτε όμως να ξέρουμε υπάρχει ελπίδα, πάντοτε. Ιδιαίτερα δε όταν ακούγεται το Λόγος του Θεού και αγγίζει την καρδιά μας, αυτό σημαίνει ότι διαγείρει ο Θεός την καρδιά μας να προσέχουμε το Λόγο του Θεού, γιατί θέλει ο Θεός κάτι να μας πει, θέλει ο Θεός κάτι να μας φανερώσει, θέλει ο Θεός κάπως να μας διδάξει, θέλει ο Θεός κάτι να μας δείξει. Γι' αυτό και όπως είπαμε στα πρώτα μαθήματα του βιβλίου του Αμός, ξεσήκωσε ο Θεός έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν βοσκός και συνάζων σικάμινα, άσχετος με το θέλημα του Θεού, με το έργο του Θεού, ούτε προφήτης, ούτε ιερεύς, ούτε λεβίτης, τίποτα, βοσκός ήταν. Αλλά ο Θεός είδε την καρδιά του, τον φώναξε και τον έστειλε στον Ισραήλ για να του φανερώσει ακριβώς τις συνέπειες της αμαρτωλής και της ζωής εν παραβάση που ζει τώρα ο Ισραήλ. Με απόφαση συγκεκριμένη. «Θα σας μετοκίσω επέκεινα της Δαμασκού», λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, «και δεν θα σας βοηθήσουν καθόλου, γιατί εγώ εμίσησα τα σεορτά σας». Δεν οσφραίνομαι την ευλογία που θα έπρεπε μέσα από τα πανηγύρια σας, τα θρησκευτικά. «Και αν μου προσφέρετε ολοκαυτώματα και θυσίες, δεν τα δέχομαι». Έχει πάρει την απόφασή του ο Θεός και ξέρουμε την αιτία. «Τα σερινικά προσφορά σας δεν θα τα δεχτώ. Ακόμη και όταν ψέλνετε και όταν δοξάζετε το Θεό, σε μένα είναι ενόχλησης». Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, ό,τι και να κάνουμε υποτίθεται στο όνομα του Κυρίου είναι άχρηστο αν η ζωή μας δεν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Άχρηστο. Δεν μπορείς να καλοπιάσεις το Θεό με θυσίες, με προσφορές, με προσευχές. Δεν μπορείς να τον τελεάσεις. Δεν μπορείς να τον κάνεις να αλλάξει γνώμη. Δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι ο Θεός άνθρωπος να μεταμελείται. Ο Θεός αλλάζει γνώμη όταν εμείς αλλάξουμε ζωή. Όχι λόγια. Ζωή. Και αυτό πως το λέει, επιστρέψατε σε μένα. Όμως, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, και όταν ακόμη εκφέρεται από το στόμα του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιο, η απόφαση του Θεού και είναι κρίσης, ακόμη και οργή, ο Θεός πάντοτε φανερώνει ταυτόχρονα και την οδό της σωτηρίας και την οδό της αλλαγής που μπορεί να κάνει στη ζωή του. Αμέσως. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, δεν μιλάει για μεγάλα πράγματα ο Θεός και για σοφίες ανθρώπινες και για θυσίες και για ταλαιπωρίες σώματος, ψυχής, πνεύματος. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Θεός. Ο Θεός είναι πολύ γλυκός, πολύ τρυφερός, είναι αγάπη. Και ο δρόμος τον οποίο προσφέρει, ο δρόμος της ευλογίας, τον οποίο ο Θεός προσφέρει στον άνθρωπο είναι απαλός, απλός, γλυκής. «Το φορτίο μου δεν είναι βαρύ, ο ζυγός μου είναι καλός». Ξεκίνησε λοιπόν το λόγο του ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου λέγοντες «φρύνος» για τον οίκο Ισραήλ. Γιατί έπεσε η παρθένος του Ισραήλ και δεν μπορεί να σηκωθεί. Προσέξτε, δεν μπορεί να σηκωθεί από μόνη της. Έπεσε, δεν μπορεί να σηκωθεί. Γιατί συνήθως όταν πέφτουμε μπορούμε να σηκωθούμε. Αλλά όταν πέφτουμε κατ' εξακολούθηση και χάνουμε τον προσανατολισμό μας, χάνουμε την όρασή μας και την αποκάλυψή μας και τη φανέρωσή μας για το θέλημα του Θεού, τότε δεν μπορούμε να σηκωθούμε. Και το ξέρει ο Θεός. Και το αποκαλύπτει ο Θεός. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και των ανθρώπων που έχουν φύγει από την Εκκλησία, ότι δεν μπορούν να μπουν μέσα, να επιστρέψουν, δεν μπορούν.
και μου κάνει τόσο πολύ εντύπωση. Πολλές φορές έχω μιλήσει με ανθρώπους που είναι έξω και καίγονται και όταν τους λέω έλα, μου λέει δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορεί, δεν μπορώ να το καταλάβω και ούτε θέλω να το καταλάβω. Ούτε θέλω ποτέ να το καταλάβω. Δεν μπορώ, μου λέει. Άλλοι λένε που δεν είναι η αλήθεια όμως. Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι ήταν αλήθεια. Μπορεί να λένε αλήθεια, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Ντρέπομαι. Δεν ντρέπονται, δεν μπορούνε. Ξέρετε γιατί δεν μπορούνε, γιατί είναι δεμένοι, είναι αιχμάλωτοι. Είναι έτσι χειροπόδαρα δεμένοι. Δες έναν άνθρωπο και πες του τρέξε. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Αλλά όμως υπάρχει το μυστικό. Και το μυστικό αυτό ισχύει για όλους μας. Για όλους μας. Είναι αυτό που πολλές φορές λένε τώρα πρόσφατα κάποιοι αδερφοί μέσα στην εκκλησία, σταματήσαν όμως να το λένε, είμαι χάλια. Τι θα πεις σε χάλια, δεν το ξαναπείς σε χάλια. Είμαι χάλια, δεν έχει χάλια. Και μετά το κατάλαβα κι εγώ γιατί με έβαζε ο Θεός να λέω ότι δεν υπάρχουν χάλια. Υπάρχει ο τρόπος που διορθώνονται όλα. Και ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ούτω λέγει Κύριος προς τον οίκον Ισραήλ, εξητήσατε με και θέλετε ζήσει. Αυτό είναι το μυστικό. Ζήτησε το Χριστό, φώναξε, κράξε. Μην αγωνίζεσαι να κάνεις αυτό που δεν μπορείς. Δεν μπορείς, τέλειωσε. Αγωνίσου να κάνει ο Χριστός για σένα αυτό που εσύ δεν μπορείς και για τον Χριστό είναι εύκολο. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Εξητήσατε με, και αυτό δεν ισχύει, είπαμε, μόνο για αυτούς που είναι απ' έξω και που δυστυχώς δεν τα ακούνε αυτά, αλλά ισχύει και για εμάς που είμαστε μέσα και τα ακούμε. Όταν έχουμε απελπισία, όταν έχουμε δυσκολία, όταν όλα μας φαίνονται δύσκολα, μαύρα, άλυτα, σε διάφορα πράγματα και της οικογένειας και προσωπικά και πνευματικά και οτιδήποτε. Υπάρχει, αδερφοί αγαπητοί, η λύση. Εξητήσατε με. Με όλη σας την καρδιά. Φωνάξτε με και θα ζήσετε. Γιατί ο Θεός μπορεί και κάνει το σκοτάδι φως. Πάει, τέλειωσε, μπορεί να τα κάνει αυτά, είναι στο χέρι του, είναι στην εξουσία του. Αντί να καθόμαστε να μεμψιμηρούμε, να γκρινιάζουμε, να κλαίμε, να παραπονιόμαστε, να φωνάζουμε στον Κύριο. Και ας σας πω και κάτι άλλο που το έχω προσέξει και το έχω παρατηρήσει καιρό τώρα, τελευταία το συνειδητοποίησα. Ο άνθρωπος που ξέρει να εξητάει το Θεό και να βάζει τον Χριστό μπροστά θα έρθει στην επιφάνεια. Όσο και βαθιά να είναι, θα τον βγάλει ο Θεός στην επιφάνεια. Θα τον βοηθήσει. Θα βρει τρόπο ο Θεός. Δεν ξέρω τι τρόπο θα βρει. Θα βρει τρόπο. Και κάτι άλλο. Ό,τι ακούμε, αδελφοί, μέσα από το Λόγο του Θεού στην Εκκλησία, το βέβαιο είναι ότι ο Θεός μπορεί να το κάνει. Όλα. Αρκεί να το πιστέψουμε. Θα το κάνει ο Θεός. Δεσμεύεται να αρνηθεί τον εαυτό του. Δεν δύναται. Είναι πιστός ο υποσχεθής. Και αυτά που διαβάζουμε δεν είναι γνώμες ανθρώπινες. Αντιθέτως, μάλιστα, καταδικάζουμε μεταυδελιγμίας τη γνώμη μας, τη γνώση μας, τις απόψεις μας. Μεταυδελιγμίας την καταδικάζουμε. Εμείς ένα πράγμα θέλουμε: τη γνώμη του Θεού, τις βουλές του Θεού, το θέλημα του Θεού. Και σαν εκκλησία, αλλά και σαν οικογένειες και σαν άτομα. Το θέλημά σου, Κύριε. Και πώς θα γνωρίσεις, αυτό είναι το βασικό, πώς θα γνωρίσεις το θέλημα του Χριστού για να το εξητήσεις? Θα πλησιάσεις το Χριστό, μόνο αυτός μπορεί να στο φανερώσει. Πώς θα γνωρίσεις τη λύση των πραγμάτων? Ποιος είναι τόσο σοφός που μπορεί να ξέρει τη λύση όλων των πραγμάτων? Μόνο όποιος έχει καλή σχέση με τον Χριστό και τον παρακαλεί και τον εξητάει. Σας το είπα και άλλη φορά και σας το ξαναλέω. Συνηθίστε να έχετε αυτή την καλή συνήθεια. Αφιερώστε μια μέρα τη ζωή σας στο Χριστό. Και πάλι και πάλι και πάλι. Θα δείτε φοβερά αποτελέσματα. Πει σήμερα πώς κάνουν, παίρνουμε άδεια από τη δουλειά μας. Και λέω, παίρνουμε άδεια από τη δουλειά μας και αφιερώνουμε την ημέρα μας στην οικογένειά μας. Ή
να ξεκουραστούμε ή να πάμε μια εκδρομή. Πάρε μια μεράδια και αφιέρωσε την ημέρα στο Χριστό. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κλείσου στο δωμάτιο. Βάλε τον ανεμιστήρα αν ζεσταίνεσαι. Και κάτσε εκεί μέσα. Μην κάνεις τίποτα. Να προσεύχεσαι. Να γονατίζεις. Να διαβάζεις. Να ξαπλώνεις. Να κοιμάσαι. Όλη την ημέρα, μία μέρα αφιερωμένη στο Χριστό. Και θα δείτε, αδερφοί αγαπητοί, πράγματα σπουδαία. Αν μάλιστα επιμείνετε σε αυτά μια, δυο, τρεις φορές, μπορεί ο Θεός να αλλάξει τα πάντα. Να σταματήσει τον ήλιο, να σταματήσει τη σελήνη. Εξητήσατε με και θέλετε ζήσει. Τίποτα δεν είναι αδύνατον στο Θεό. Είναι. Τι είναι αυτό που ο Θεός δεν μπορεί να κάνει? Αλλά εξητήσατε το Θεό μόλις σας στην καρδιά. Πλησιάστε τον. Δεν είναι δύσκολο να το κάνουμε. Είναι δύσκολο να το αποφασίσουμε. Και είναι δύσκολο να το αποφασίσουμε γιατί δεν έχουμε κανέναν άλλο να μας πρόξει παρά μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Όλες οι άλλες οι δυνάμεις είναι ενάντιες σε αυτό. Είτε οι φυσικές, θα βαρεθείς, θα κουραστείς, θα πεις άστο άλλη μέρα, είτε οι πνευματικές, οι άλλες δυνάμεις, θα σου βάλουν πολλά προβλήματα. Ακόμη θα ξεσηκώσουν και το περιβάλλον σου. Πάρ' το απόφαση. Είναι, αδερφοί αγαπητοί, ο δρόμος της ελευθερίας. Είναι ο δρόμος της ευλογίας. Είναι ο δρόμος της διόρθωσης και της γιατριάς. Εξητήσατε με και θέλετε ζήσει. Και μην εξητείτε, και έρχεται τώρα να διορθώσει και τα πράγματα ο Θεός. Μην εξητείτε τη Βεθήλ, τα Γάλγαλα και τη Βυρσαβέ. Μην εξητείτε, εγώ θα το πω πιο χοντρά και ο Θεός να με συγχωρέσει αν κάνω λάθος, το έργο του Θεού και στο έργο του Θεού. Αυτό θα το κάνουμε. Μην εξητείτε τις καλές πράξεις, τα καλά έργα, τα γίνουν αυτά. Τις προσευχές, τις νηστείες μέσα στην εκκλησία, καλόν είναι αυτό. Τις ολονυχτίες, καλόν είναι αυτό. Το κήρυγμα, τα επιμέλεια, όλα αυτά είναι καλά. Αλλά τώρα το θέμα δεν είναι να δώσουμε την προσοχή μας αυτά. Γιατί μπορεί αυτά να αποβούν και παγίδα στη ζωή μας. Να ερωτευθείς με την καλή έννοια της λέξεως το έργο του Θεού. Δηλαδή να το ποθήσεις, να ζεις γι' αυτό. Όχι, δεν ζούμε γι' αυτό. Για τον Χριστό ζούμε. Μπερδέψουμε τα πράγματα. Να εντυπωσιαστείς από την Εκκλησία. Βεβαίως ταυτίζεται ο Χριστός και η Εκκλησία, αλλά ο Χριστός έχει τη λύση. Να εντυπωσιαστείς από τους αδελφούς και να θέλεις να τους υπηρετείς, άριστο. Αλλά τη λύση την έχει ο Χριστός στα χέρια του. Το κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών το έχει ο Χριστός στα χέρια του. Μην λοιπόν εξητείτε τη Βεθήλ, μην εισέρχεστε στα Γάλγαλα, μην διαβαίνετε στη Βερσαβέ, γιατί όλα αυτά θα γκρεμίσουνε επειδή εσείς δεν περπατάτε καλά. Και αν το καταλάβουμε, αδερφοί, αυτό απαρχής ισχύει. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, τους έθεσε στον Παράδεισο σε έναν υπέροχο κήπο και τους έθεσε εκεί να τον φυλάνε και να εργάζονται. Όταν όμως αποστάτησαν, ο κήπος για αυτούς ήταν άχρηστος. Τους έβγαλε και καταστράφηκε ο κήπος. Και μέσα στη ζωή μας έχουμε πολλά ωραία πράγματα. Έχουμε την οικογένειά μας, παραδείγματος χάρη, όσοι είναι στο Χριστό. Έχουμε την Εκκλησία, έχουμε την κοινωνία μεταλλήλων, έχουμε τις προσευχές, έχουμε την νεολαία για τους νεότερους, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Αλλά για μας μπορεί όλα αυτά να καταστραφούνε αν δεν εξητούμε τον Κύριο. Μπορεί να υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία νεολαία η Εκκλησία της Κηφισιάς, λέμε, και αυτός να είναι απ' έξω. Τι να το κάνει, γι' αυτό είναι άχρηστη. Πάρα πολύ καλούς αδελφούς και αυτός είναι απ' έξω. Γι' αυτό είναι άχρηστα όλα. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό το μυστικό είναι εξητήσατε τον Κύριον και θέλετε ζήσει.
Ποιοι εξητήσατε, εσείς οι πολύ καλοί, εσείς οι σπουδαίοι, οι άγιοι? Όχι, δεν λέει για αυτούς. Δεν λέει μόνο για αυτούς. Και θα το πω πιο καλά, δεν υπάρχουν αυτοί. Γιατί εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Και αν είμεθα και το λέμε και καυχόμεθα εν Κυρίω ότι είμαστε άγιοι, είμαστε με το αίμα του Χριστού. Αλλά στη ζωή μας πολλά λάθη κάνουμε. Πολλά. Και εγώ βέβαια δεν ξέρω τα δικά σας, ούτε κι εσείς ξέρετε τα δικά μου. Αλλά κάθε ένας από εμάς ξέρει τα δικά του. Ξέρουμε και τα λάθη μας, ξέρουμε και τις αδυναμίες μας, ξέρουμε και τις αμαρτίες μας, ξέρουμε και τις πτώσεις μας, ξέρουμε και τα καλά μας. Γι' αυτό πού απευθύνεται ο Λόγος του Θεού? Σε αυτούς που ακούν το Λόγο του Θεού και αγωνίζονται. Παρ' όλα αυτά, σεις λέει οι μεταστρέφοντες την κρίση εις αψύνθιον. Το θέλημα του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού σε πίκρα. Χρησιμοποιείτε, τους λέει, το Λόγο του Θεού, την κρίση του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού για να πικραίνετε τους ανθρώπους. Μα γίνεται αυτό? Αν γίνεται, λέει. Αν γίνεται, λέει. Και μάλιστα είναι τόσο σοβαρό που ο Λόγος του Θεού λέει ο Ιησούς Χριστός. Ο έης αυτόν που θα σκανδαλίσει ένα των ελαχίστων τούτων. Αλίμονό του. Και πώς σκανδαλίζουμε? Χρησιμοποιώντας το Λόγο του Θεού. Και σκανδαλίζουμε ανθρώπους. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί να δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή μας, βλασφημείται το όνομα του Κυρίου στη ζωή μας. Ο Θεός να μας φυλάει. Αλλά προς αυτούς το μιλάει ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Εξητήσατε με. Σε εσάς που απορρίπτεται καταγής τη δικαιοσύνη του Θεού, δεν τη λογαριάζεται. Βέβαια δεν είμαστε εμείς αυτά τα χάλια, δόξα στο Θεό. Και ο Λόγος του Θεού μιλάει εις διδασκαλίαν, προς διδασκαλία και σήμερα, αλλά για το λαό Ισραήλ. Εξητήσατε αυτόν που έφτιαξε την πλειάδα και τον ορίωνα, όλο το σύμπαν. Περιγράφει ο ίδιος ο Θεός το μεγαλείο του για να συνειδητοποιήσουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Αδελφοί, είναι πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι αυτός που μας μιλάει μέσα από το Λόγο του. Γιατί χαθήκαμε αν βλέπουμε σε ανθρώπους. Χαθήκαμε, μπαίνουμε στην κατάρα. Να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι αυτός που μας έσωσε, ποιος είναι αυτός που μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, ποιος είναι αυτός που μας έφερε και μας φέρνει στην Εκκλησία, ποιος είναι αυτός που μας διατηρεί μέχρι τώρα. Να συνειδητοποιήσουμε το μεγαλείο του, το θρόνο της μεγαλοσύνης του. Είναι αυτός που έφτιαξε την πλειάδα και τον ορίωνα. Είναι αυτός που μετατρέπει τη σκιά του θανάτου εις οδηγή. Ακούτε. Τη σκιά του θανάτου τη μετατρέπει σε αυγή. Σε μέρα μεσημέρι. Σε πρωινό. Μπορεί. Βέβαια μπορεί. Τα πάντα μπορεί ο Χριστός. Είναι ανάγκη να το συνειδητοποιήσουμε. Γι' αυτό μας αποκαλύπτει τον εαυτό του. Είναι αυτός που σκοτίζει την ημέρα σε νύχτα. Μπορεί την ημέρα να την κάνει νύχτα. Βέβαια μπορεί την ημέρα να την κάνει νύχτα. Βέβαια είναι εύκολο γι' αυτό, ναι. Να βλέπεις και να γίνεις τυφλός. Να βλέπεις και να χάσεις την όρασή σου. Να βλέπεις το αγαθόν και να πράττεις το κακόν. Και να χαμογελάς κιόλας. Και να μην καταλαβαίνεις την κατάστασή σου. Και να μην καταλαβαίνεις ότι η ζωή σου πηγαίνει προς τα κάτω. Να ένα χαμόγελο μέχρι εδώ. Αδιαφορίας και ασέβειας. Και ανέδειας. Γιατί? Δεν έχει φόβο Θεού. Δεν λογαριάζει το Θεό. Έχασε το φόβο του Θεού. Χριστέ μου, ο Θεός να μας φυλάει. Αυτός που εκχαίει, αυτός που προσκαλεί τα ύδατα από τη θάλασσα. Ακούτε τι ωραία χαρακτηριστικά αποκαλύπτει ο Θεός για τον εαυτό του. Σηκώνει τα νερά από τη θάλασσα στον ουρανό και τα ρίχνει για να ποτίσει τη γη. Βέβαια υπάρχουν εξηγήσεις φυσικές, αλλά ο Θεός τα κάνει όλα. Ο Θεός τα κάνει όλα. Ο Θεός φέρνει τη βροχή, ο Θεός φέρνει την ανομβρία. Ο Θεός φέρνει το σκοτάδι, ο Θεός φέρνει το φως. Ο Θεός τα κάνει όλα. Για να μην σκεφτούμε ότι είναι
απλά φυσικά φαινόμενα. Πίσω από κάθε τι απλό ή σπουδαίο φαινόμενο υπάρχει το χέρι του Χριστού. Υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Είναι αυτός που εγείρει αφανισμό κατά του ισχυρού. Αυτός τον αφανίζει τον ισχυρό. Μα μπορεί, είναι δυνατόν να αφανιστεί ο ισχυρός? Πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα αφανίζει το ισχυρός, αν χάσει την εύνοια του Θεού. Και μάλιστα, αδερφοί αγαπητοί, όταν ο ισχυρός υπερηφανευτεί, άντε βρες τονε. Θα ψάχνεις και θα τον βρίσκεις. Βρες πού είναι αυτός ο μεγάλος, ο σπουδαίος. Πόσοι μεγάλοι και σπουδαίοι έχουν έλθει και έχουν παρέλθει, Πόσοι, αν καθίσουμε και σκεφτούμε στο μυαλό μας, πάσης φύσεως μεγάλοι και σπουδαίοι. Να μην αναφερθούμε σε αυτούς περισσότερο. Και είναι αυτός που αφανίζει όλα τα οχυρώματα. Δεν υπάρχει κάτι που να προστατεύσει. Οι άνθρωποι βάζουν οχυρώματα μπροστά, δηλαδή εγείρουν προστασίες. Και καλά κάνουνε. Μέσα στην ανόητη σοφία τους, την κοσμική και την ανθρώπινη, καλά κάνουνε. Αλλά εγείρουν οχυρώματα, ο Θεός τα γελάει αυτά. Φτιάξω, λέει, κάτι που να μην πέφτει από το σεισμό. Και όμως δεν γλιτώνει. Θα φτιάξω κάτι, θυμάμαι, είχε γίνει στην Ιαπωνία, ήταν φοβερό αυτό, Γέλασε ο Θεός. Είχε γίνει ένα συνέδριο για να δείξουν οι Ιάπωνες μία γέφυρα τελευταίας τεχνολογίας, η οποία δεν πέφτει ποτέ από το σεισμό. Και ενώ ήταν στο συνέδριο και έδειγναν τα κατορθώματά τους, έγινε σεισμός και έπεσε. Απίστευτο. Ο Τιτανικός, ένα πλοίο που δεν βουλιάζει ποτέ. Ένα ταξίδι έκανε και αυτό δεν το τελείωσε. Χαμογελάει ο Θεός με την υπερηφάνεια των ανθρώπων. Ότι εμείς μπορούμε. Είναι αυτός που καταστρέφει τα οχυρώματα. Και παρόλα αυτά, ενώ ο Θεός αποκαλύπτεται τέτοιος, ένδοξος, άγιος, αγαθός, ελεήμων, ικτήρμων, οι άνθρωποι μισούνε το αγαθόν. Βδελίτονται αυτόν που μιλάει ευθύτητα. Τον βδελίτονται. Ακούει το Λόγο του Θεού και γελάει. Τον βδελίτεται τον άνθρωπο που μιλάει το Λόγο του Θεού. Μιλάς, ομολογείς για τον Χριστό, γελάει ο άλλος. Τι κρίμα. Ο Θεός να κάνει χάρη. Επειδή λοιπόν καταθλίβεται το πτωχόν και λαμβάνεται φόρον από αυτού, τώρα έρχονται οι συνέπειες. Αν και οικοδομήσατε οίκους λαξευτούς, όμορφους, σπουδαίους, δεν θα κατοικήσετε σε αυτούς. Αν και φυτέψατε αμπελώνες επιθυμητούς, δεν θα πιείτε από τον ίνο αυτών. Ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, ό,τι και να κάνουμε, εκείνο που έχει σημασία να το απολαμβάνουμε. Κάνουμε παιδιά να τα απολαμβάνουμε. Και τώρα εκεί φυτεύω κάτι δέντρα και περιμένω να βγάλουν καρπό. Λέω, Κύριε, αξίωσέ με να φάω από αυτά. Να τα απολαμβάνουμε ό,τι κάνουμε. Είναι ανάγκη να απολαμβάνουμε αυτά τα οποία κάνουμε. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι χάρις Θεού. Είναι το έλεος του Θεού. Όμως υπάρχει και ένα δεύτερο στάδιο για την πραγματική επιστροφή του ανθρώπου. Δεν φτάνει μόνο το εξητήσετε στον Κύριο. Είναι πολύ βασικό. Είναι το πρώτο βήμα. Πάρα πολύ βασικό. Εξητήσετε τον Κύριο. Το δεύτερο όμως βήμα που ολοκληρώνει την επιστροφή, τη σωτηρία και την επέμβαση του Θεού, εξητήσατε το καλόν και ουχή το κακόν διαναζήσετε. Δεν φτάνει μόνο να εξητήσεις τον Κύριο. Πρέπει να εξητήσεις και το καλόν, το αγαθόν. Για τους αδελφούς, για τους ανθρώπους, για όλα τα πράγματα. Μπορεί να εξητήσεις πονηριά, την αμαρτία. Θα προσεύχεσαι, θα φωνάζεις, θα αφιερώνεις την ημέρα σου στο Χριστό, αλλά την επόμενη ημέρα θα ζητάς αρπαγή. Θα ζητάς αμαρτία, θα ζητάς κακία, θα ζητάς αδικία. Δεν έχει αποτέλεσμα. Αυτά τα δύο πάνε παρέα.
Ζητάω το Χριστό να μου αποκαλύψει το λόγο του, το θέλημά του, να επέμβει στη ζωή μου, να ενεργήσει στη ζωή μου, αλλά ταυτόχρονα και στη ζωή μου ζητάω να πράττω το αγαθό. Και έτσι, αν ζητάτε δηλαδή το καλόν και ουχή το κακόν δια να ζήσετε, έτσι ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων θα είναι μαζί σας, όπως εσείς θεωρείτε. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι με τα βεβαιότητος ο Θεός, ο αληθινός Θεός θα είναι μαζί σας. Μισείτε το κακόν και αγαπάτε το καλόν. Όχι μόνο ζητείτε το καλόν, αλλά να το επιθυμείτε κιόλας, να το αγαπάτε το καλό. Ξέρετε, το να αγαπάμε το καλό, αδερφοί, σημαίνει ότι μέσα μας, γιατί μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας βγαίνει η αγάπη. Η καρδιά μας είναι ειλικρινής, είναι ευθύς. Είναι γεμάτη από το Λόγο του Θεού, γεμάτο από αγάπη. Γι' αυτό αγαπάει το καλό. Δεν χαίρεται, δεν αγαπάει το κακό. Όταν αγαπάει το καλό και αποκαθιστάνει την κρίση, τότε ο Θεός με τα βεβαιότητος θα ελεήσει. Είναι λοιπόν οι οδηγίες, λένε οι άνθρωποι προς ναυτιλωμένους, οι οδηγίες προς τους χριστιανούς. Οι οδηγίες προς τους χριστιανούς για τη ζωή τους, για την καλή ζωή, για την ευλογία, γιατί ο Θεός ευαρεστείται να ευλογεί. Πολύ σημαντικό. Εξητείτε τον Κύριο. Ψάξτε, φωνάξτε. Μετά από αυτό εξητήσατε το αγαθόν και το καλόν στη ζωή σας εις το πράτην. Και μετά από αυτό ζητήστε από τον Θεό να γεμίσει την καρδιά σας αγάπη για το καλό. Και γυμνασμένοι κατά πάντα πρέπει να είναι οι χριστιανοί. Τα αισθητήριά τους για γυμνασμένα. Να μπορούν εύκολα να διακρίνουν το τίμιον και να απορρίπτουν το αχρίον. Να εκλέγουν το τίμιον και να απορρίπτουν το αχρίον. Να αγαπάνε το τίμιον και να απορρίπτουν το αχρίον. Να κατοικεί δηλαδή πλουσίως ο Λόγος του Θεού μέσα τους, ώστε κάθε φορά που έχουν κάτι να σκεφτούν, να έρχεται η φωνή του Πνεύματος του Αγίου μέσα από την καρδιά τους, να τους θυμίζει. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο θυμίζει, υπενθυμίζει το Λόγο, να τους θυμίζει το Λόγο, να βγαίνει ο Λόγος δυνατός μέσα από την καρδιά τους, ώστε να ξέρουν πάντοτε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, εύκολα, γρήγορα, άμεσα. Και έτσι φτάνουμε στο να επιθυμούμε την ημέρα που θα επέμβει ο Κύριος. Και λέμε τώρα τελειώσαμε. Τώρα ο Κύριος θα επέμβει. Και συνεχίζει όμως ο Αμός. Ουέ εις τους επιθυμούντας την ημέρα του Κυρίου. Ουέ εις τους επιθυμούντας την ημέρα που θα επέμβει ο Κύριος. Αλλή μονό τους. Απευθύνεται στον Ισραήλ. Αλλά πάντοτε ο Λόγος του Θεού απευθύνεται στους ακούοντας. Και όλοι μας είμαστε ακούοντες. Τι θα σας ωφελήσει η μέρα αυτή? Η μέρα αυτή θα είναι σκότος και όχι φως. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, θα πρέπει να διακρίνουμε ότι ο Κύριος θα επέμβει έτσι κι αλλιώς. Θα επέμβει ο Κύριος. Μπορεί να βραδύνει, μακροθυμεί. Θα έλθει. Και αν το καταλάβουμε καλύτερα, ο Χριστός θα έρθει. Θα έρθει. Μα τόσα χρόνια λένε ότι ο Χριστός θα έρθει. Θα έρθει όμως. Δεν έχει έρθει ακόμη. Θα έρθει όμως. Και στη ζωή μας θα έρθει ο Χριστός. Θα επέμβει ο Χριστός. Θα ενεργήσει. Αλλά όταν θα επέμβει ο Χριστός και θα ενεργήσει, λέει, θα βρει την πίστη σας επί της γης. Εξητείτε το Κύριο, καλόν είναι αυτό. Εξητείτε το καλό, το καλόν. Πολύ καλό είναι αυτό. Αγαπάτε το καλόν και μισείτε το κακόν. Άριστο. Τώρα θα έρθει ο Κύριος. Αλλά όταν θα έρθει ο Κύριος θα βρει την πίστη σας. Θα σε βρει με υπομονή να περιμένεις την έλευση του Χριστού. Την επέμβαση του Χριστού.
ή θα κρατήσει η πίστη σου ένα χρόνο, δύο χρόνια. Έχω ακούσει που μου έχουν πει, μα είμαι 10 χρόνια στο Χριστό και δεν έγινε τίποτα. Ωραία, θα κρατήσει η πίστη σου 10 χρόνια, 11. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς ελάβουμε την απόφαση του θανάτου. Εμείς πήραμε απόφαση όλη μας τη ζωή να λατρεύουμε τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός θα έρθει. Ο Χριστός θα κάνει επέμβαση. Θα ενεργήσει. Δεν γίνεται να μην ενεργήσει. Αλλά θα είναι φως ή σκοτάδι. Γιατί μπορεί η μέρα του Κυρίου να είναι σκότος για κάποιους ανθρώπους, αλλά μπορεί να είναι και φως για κάποιους ανθρώπους. Μπορεί να είναι προς ευλογία, αλλά μπορεί να είναι και προς κρίση. Και τώρα μπαίνουν τα πράγματα, γίνονται και λίγο επικίνδυνα. Όχι λίγο, πολύ. Πολύ επικίνδυνα, για να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με τον Παντοδύναμο, τον Πανάγαθο, τον Ελεήμονα, τον Νυκτήρμονα, τον Δίκαιο, αλλά είναι και Θεός εκπλήξεων. Άλλες φορές έρχεται άμεσα, άλλες φορές αργεί λίγο, βραδυπορεί, αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού, δεν θα αργήσει. Και πάντοτε θυμάμαι αυτό το ωραίο, την ωραία προσευχή, αλλά και την ωραία επέμβαση που έκαμε ο Θεός τον Αβακούμ όταν είχε απογοητευθεί. Προσευχότανε και του έλεγε ανάποδα από αυτά που ζήταγε. Έλεγε κάνε μου αυτό και ο Θεός του έλεγε θα σου κάνω τ' άλλο. Κάνε μου αυτό, σου κάνω τ' άλλο. Κάνε εκείνο τ' άλλο, τ' άλλο, τ' άλλο. Και είχε αγανακτήσει ο Αβακούμ. Και λέει δεν καταλαβαίνω τι Θεός είσαι. Δεν καταλαβαίνω. Γι' αυτό θα σταθώ στη σκοπιά μου, θα στυλωθώ στον πύργο μου, θα αποσκοπεύω να δω τι θα μου πεις και πώς θα μου εξηγήσεις τα πράγματα. Δεν τα καταλαβαίνω. Και πόσες φορές στη ζωή μας δεν καταλαβαίνουμε τις ενέργειες του Θεού. Δεν καταλαβαίνω γιατί το επέτρεψε αυτό, γιατί έγινε εκείνο, γιατί έγινε τ' άλλο. Όμως ο Αβακούμ είχε ωραία λογική και ωραία συνήθεια. Ήτανε άνθρωπος της προσευχής και της εξήτησης. Και ο Κύριος το απεκρίθη. Το απεκρίθη και του λέει μάλιστα αυτό που θα σου πω. Γράψτο αυτή την όραση, γράψτε και έκθεσέ τη σε πινακίδιο, ώστε όποιοι να τρέχεις και όλοι να την διαβάσουν. Όλοι να την καταλάβουν. Θα πω κάτι που δεν αφορά μόνο εσένα, αλλά αφορά όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους αφορά. Η όραση σμένει. Αν και αργοπορεί, πρόσμηνεν αυτήν, διότι βεβαίως, βεβαίως θα έλθει και βεβαίως δεν θα βραδύν. Βεβαίως θα γίνει, βεβαίως θα απαντήσει ο Θεός, βεβαίως θα ενεργήσει ο Θεός. Με τα πάσης βεβαιότητας, μα περίμενα 10 χρόνια, στα 11. Βεβαίως θα έρθει, βεβαίως θα ενεργήσει, πλην όμως ο δίκαιος θα ζήσει εκ της, δια της πίστεως αυτού. Αυτό είναι το μυστικό. Θυμάστε πως ξεκινήσαμε. Εκζητήσατε με και θέλετε ζήσει. Αλλά τελειώνουμε. Ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Έχουμε χρίαν υπομονής. Πιο απλά. Έχουμε ανάγκη από υπομονή. Για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να απολαύσουμε τις υποσχέσεις του Θεού. Υπάρχει ανάγκη υπομονής. Αλίμονος αυτούς που περιμένουν την ημέρα που θα επέμβει ο Κύριος. Θα είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν μείνει στην πίστη, που δεν στέκονται στην πίστη, σαν τον άνθρωπο που τον κυνήγαγε λιοντάρι, του ξέφυγε και εκεί από το δρόμο που έτρεχε και ξέφευγε, τον απάντησε άρκτος και τον έφαγε. Ξέφυγες από εκεί, αλλά ο Ιάρκτος περιμένει. Ξέφυγες, εξήτησες τον Κύριο, εξήτησες το καλό, μίσησες το κακό, αγάπησες το αγαθόν, δεν έμεινες όμως. Δεν έμεινες στην πίστη, δεν έμεινες πιστός, δεν έμεινες με υπομονή. Ξέφυγες από το παλιό και σε βρήκε το καινούριο και τελείωσες. Μοιάζει, λέει, πόσο μ' αρέσει αυτή η παραβολή που έχει ο Λόγος του Θεού. Σαν να έφυγε, να γλίτωσε ο άνθρωπος από μπροστά από το λιοντάρι και στη συνέχεια άρκτος τον απάντησε και τον έφαγε. Ή σαν να γλίτωσε ο άνθρωπος μπαίνοντας στο σπίτι του,
ακούμπησε το χέρι του στον τοίχο να ξεκουραστεί, τον δάγκωσε φίδι και πέθανε. Γλιτώνεις, αλλά δεν σώζεσαι. Ο δε δίκαιος θέλει σωθεί δια της πίστεως αυτού. Με υπομονή θα περιμένουμε, με πίστη θα περιμένουμε την επέμβαση του Θεού. Και βεβαίως και με αλήθεια. Βεβαίως μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτό είναι η πίστη. Ποιος είναι ο δίκαιος, ο δικαιωμένος? Ελογίστη η πίστη του εις δικαιοσύνη. Ο δικαιωμένος από το Λόγο του Θεού. Εσείς είστε πάντες καθαροί από το Λόγο τον οποίο ακούσατε. Ο δίκαιος θα ζήσει μένοντας την πίστη του. Και για να ολοκληρώσουμε, θυμηθείτε τα λόγια του Παύλου που έφευγε. Έζησε και ζει αιώνια. Τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην. Το δρόμο με τελείωσα. Την πίστη μου διετήρησα. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο δύσκολο στη ζωή μας. Να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος να αγωνιζόμαστε τον αγώνα τον καλό. Να τελειώσουμε το δρόμο μας ή να διατηρήσουμε την πίστη μας. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδερφοί αγαπητοί, και στα τρία αυτά να μείνουμε μέχρι το τέλος. Και τον αγώνα που αγωνιζόμαστε μέχρι το τέλος. Και τον δρόμο που μας έχει ορίσει ο Χριστός μέχρι το τέλος. Και την πίστη που μας έδωσε ο Θεός μέχρι το τέλος. Και μην ξεχνάμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι αυτός ο δρόμος, αυτός ο αγώνας και αυτή η διατήρηση της πίστης έχει ένα χαρακτηριστικό, το σταυρό σου, το σταυρό μου. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να παρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθεί. Χωρίς σταυρό, ούτε τον αγώνα μας αγωνιζόμαστε, ούτε τον δρόμο μας θα τελειώσουμε και ούτε την πίστη μας θα διατηρήσουμε. Να αναγνωρίσουμε όλες τις δυσκολίες της ζωής μας ότι είναι ο σταυρός που ο Θεός έχει επιτρέψει και έχει φορτώσει την πλάτη μας. Εμείς θα τον πάρουμε και θα προχωρήσουμε. Ό,τι και να είναι αυτό, όποια στενοχώρια και να είναι αυτή, είτε οικογενειακή, τα παιδιά μας, οι γονείς μας, ο άντρας μας, η γυναίκα μας, όποια είναι αυτή, είτε προσωπική, υγεία, ταλαιπωρία, δουλειά, οτιδήποτε να είναι, είτε εκκλησιαστική, ό,τι και να είναι, θα πάρεις το σταυρό σου, θα τον έχεις πάντοτε στην πλάτη σου και θα ακολουθήσεις τον Χριστό. Μέσα από αυτή την πορεία και τον αγώνα των καλών θα αγωνίζεσαι και τον δρόμο σου θα τελειώσεις και την πίστη σου θα διατηρήσεις. Και ας μην ξεχνάμε ποτέ, αγαπημένα μου αδέρφια, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Αμήν.